Βέβαια είναι πολύ διαφορετικό να δουλεύεις στο εργαστήριό σου και διαφορετικό να δουλεύεις στη φύση ή στα δέντρα από κάτω. Ένα αλλιώτικο αντάμωμα στη σκιά των αιωνόβιων δέντρων στο μονοπάτι του Βαλσαμιώτη αφήνει για μια ακόμη χρονιά το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά δρόμενα των Χανίων. Ξεκινώντας από το χωριό Βατόλακος και ανηφορίζοντας προς το Φράγμα, 40 καλλιτέχνες εμπνέονται, δημιουργούν και εκθέτουν μέσα στη φύση. Είναι ο πραγματικός τόπος και χρόνος. Κάθε πράγμα πρέπει να είναι στον τόπο του. Εδώ είναι δανεικός τόπος, τα νερά, το ριάκι. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι φιλόξενοι. Η φιλοξενία της Κρήτης είναι δεδομένη. Για όσους δεν την ξέρουν θα πρέπει να έρθουν να τη δούνε και επίσης να έρθουν στο Βατόλακο. Έχει πολύ δροσιά και πολύ καλούς ανθρώπους. Είναι ό,τι καλύτερο. Έχεις τρομερή έμπνευση και από τον κόσμο που θα περάσει και θα σου μιλήσει και από αυτά που βλέπεις γύρω σου και ανάλογα δημιουργείς. Ένας αργαλιός στημένος δίπλα στο ποτάμι με τα υφαντά απλωμένα κάτω από τα πλατάνια. Πίνακες ζωγραφικής που ξεπροβάλλουν ανάμεσα στην πλούσια βλάστηση. Ξυλόγλυπτα, δεμένα αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον. Είναι ένα καλλιτεχνικό δρόμενο πολύ διαφορετικό από μια συνηθισμένη έκθεση. Δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν μέσα στη φύση, να συνυπάρξουν, να γνωριστούν και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να δει τους καλλιτέχνες την ώρα που δημιουργούν έργα και να δει και τις δημιουργίες τους. Είναι δύσκολο γιατί δεν πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής. Πρέπει να έχεις τρισδιάστατη άποψη για το κάθε έργο που κάνεις. Αν έχεις μάτι και χέρι, όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους με λίγη προσπάθεια και φιλότιμο. Ο περίπατος στην τέχνη στο μονοπάτι του Βαλσαμιώτη ξεκίνησε από μια ιδέα των κατοίκων του Βατολάκου. Αναζητούσαν τρόπους για να αναδείξουν το μονοπάτι. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό. Το ονομάσαμε περίπατος στην τέχνη. Και αγκαλιάσαμε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη. Θεωρώ ότι αυτό το μονοπάτι του Βαλσαμιώτη είναι μια εικαστική, πρωτοποριακή για την περιοχή μας πρωτοβουλία και δημιουργία. Στο μονοπάτι της τέχνης ο επισκέπτης μπορεί να δει ανάμεσα σε εκατοντάδες μοναδικά έργα την μικρότερη καρέκλα που διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο Guinness. Ο κύριος Σταύρος Βαμβουνάκης εργαζόταν 3 ημέρες και χωρίς μεγεθυντικό φακό για να την κατασκευάσει. Η μικρότερη καρέκλα είναι μόλις 1,6 γραμμάρια, είναι ένα πόντο στο ύψος, πλεγμένη, φτιαγμένη στο χέρι, είναι από ξύλο ελιάς. Εύχομαι να τη δούμε στο βιβλίο Guinness. Το ελπίζω κι εγώ, θα είναι μεγάλη μου χαρά.